Οι εργαζόμενοι της Νόβα χαιρετίζουμε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Παράλληλα, καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα τις συμβιβασμένες πλειοψηφίες των ενώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι μακριά από τις ανάγκες και τις αγωνίες των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο Έκτρωμα έρχεται να θεσμοθετήσει την τηλεεργασία μέσα σε όλο τον αντεργατικό ορχετό που φέρνει. Η εργοδοσία της Νόβα αξιοποιεί την τηλεεργασία σαν φερετζέ, για να κρύψει ότι δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα για την πανδημία, αλλά και για να περάσει μεγαλύτερη πίεση και εντατικοποίηση. Σε καταγγελίες μας, μαζί με το κλαδικό συνδικάτο στις τηλεπικοινωνίες, για να αποδώσει η εργοδοσία το κόστος για την τηλεεργασία στους εργαζόμενους, όπως αυτό ορίζεται ήδη από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση από το 2006-2007, αλλά και από νόμο του 2010, τότε ΤΕΕΣ Καλλιθέας αποφάνθηκε ότι λόγω πανδημίας η εργοδοσία δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει ούτε την νομοθεσία, ούτε τη Συλλογική Σύμβαση. Ρίξανε και το τελευταίο φύλλο σικής, γιατί όπως είπαν, αν έπαιρναν διαφορετική απόφαση, θα έπρεπε να ισχύσει για όλες τις εταιρείες. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα δεχτούμε να πληρώνουμε για να εργαζόμαστε και ενώ κλέβουν τον υδρότα μας. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Νόβα, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, με όχημα το σωματείο μας και όπλο το δίκαιο των εργαζομένων, δεν έχουμε κάνει βήμα πίσω. Από το Μάρτι του 20 ακόμα, και όταν η εργοδοσία επιστράτευε στέλεχός της από την καραντίνα για να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους να εργαστούν χωρίς να διασφαλίζεται η υγεία τους, εμείς τους καλέσαμε σε οργανωμένη απειθαρχία. Δεκάδες εργαζόμενοι δεν μπήκαν στο κτίριο, δεν εργάστηκαν, χωρίς να έχουμε κηρύξει κάποια κινητοποίηση, κάποια στάση, κάποια απεργία. Ξέρουν όμως οι εργαζόμενοι ότι κρατάμε στάση ευθύνης απέναντι στο δίκαιο μας. Δεν μείναμε εκεί. Πριν 2 μήνες και μετά από καταγγελία του σωματείου μας στο ΣΕΠΕ, που κρατάει 1 χρόνο, και αφού κάναμε 1 σωρό παρεμβάσεις και μετά από μεγάλη κινητοποίηση μαζί με το ΣΕΤΥΠ και τα άλλα ταξικά σωματεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στο Υπουργείο Εργασίας, εν μέσω lockdown, το ΣΕΠΕ πήρε απόφαση. Όχι μόνο ότι παράνομα χρεώθηκε η άδεια στους εργαζόμενους από την εργοδοσία, αλλά να την αποζημιωθούν ως μη ληφθείς οι εργαζόμενοι με προσάυξηση και ημερημερία. Γιατί μας μετράνε και ξέρουν ότι από εμάς δεν θα ξεμπερδέψουν. Και όλα αυτά την ώρα που φωνάς ακούγονταν να λένε θα λογαριαστούμε μετά και να βάλουμε πλάτη. Θα λογαριαζόμαστε κάθε μέρα, γιατί με την υγεία μας δεν θα παίζει κανείς και γιατί αρνούμαστε το 2021 να εργαζόμαστε με μισθούς και δικαιώματα στα τάρταρα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ζωντανέψουμε τους εφιάλτες τους μέσα από οργανωμένο μαζικό αγώνα για ζωή και δικαιώματα με βάση τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Καλή συνέχεια.